Θα πω μια Ελληνίδα η οποία δεν ζει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Μάλιστα. Να αποκαλύψω τώρα και μια έτσι. Μάλιστα. Πήγαμε από τη διανόηση, αν και είναι υπάρχει μεγάλη συγγένεια, πάμε στο χώρο της τέχνης. Ναι. Και αυτά τα δύο είναι σκηνώνουν τα δοχεία. Λοιπόν, σε μια Ελληνίδα ηθοποιό και όχι μόνο, γενικότερα καλλιτεχνίδα, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει και άλλα πράγματα πολύ πετυχημένα, μας εξέπληξε πριν από κανένα χρόνο, αν είναι και παραπάνω πρέπει να είναι. Με τον χρόνο δεν τα έχω πολύ καλά. Ναι, με την αφόρμητη παρέμβασή της πραγματικά, με ένα βιντεάκι που έκανε. Νομίζω ότι ήταν την εποχή των πλατιών. Ξεκίνησε ναι. Και μπήκε μετά. Έχει κάνει και άλλα στη συνέχεια βιντεάκια. Βέβαια. Απλά θέλω να πω ότι ενώ τότε το προβάλανε για να δημιουργήσουν ένα θέμα τα μέσα ενημέρωσης, στη συνέχεια τα υπόλοιπα βιντεάκια δεν τα έχουν προβάλει τα μέσα ενημέρωσης. Ναι, έτσι, γιατί είναι λίγο πιο ακόμα περισσότερο έντονα επικριτικά και με στοιχεία. Λοιπόν, Κατερίνα Μουτσάτσου, ναι. Η οποία ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ηθοποιός το επάγγελμα. Ηθοποιός. Είναι υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ για τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Θα είναι εδώ, στην προεκλογική περίοδο. Θα δώσει τη μάχη της μαζί μας. Ναι, όπως με όλους τους πρώτους υποψηφίους του ΕΠΑΜ. Του ΕΠΑΜ. Διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας, έστω και με ηλεκτρονική μορφή, από τη μάχη των πλατιών. Ναι. Δηλαδή από τότε τουλάχιστον σχεδόν με όλους. Αν όχι, mm-hmm. όλους, δεν θυμάμαι κανέναν, δεν ξέρω κανέναν που να έλειψε από αυτές τις μάχες, ανεξάρτητα με το αν ήταν στο ΕΠΑΜ ή όχι μετά.